Ναι, ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα μας. Τη διαφορά στο φετινό πρωτάθλημα την κάνει η διάρκεια στα αποτελέσματα. Και η νίκη για μας σήμερα ήταν μονόδρομος για να καταφέρουμε να μείνουμε ψηλά στη βαθμολογία. Το παιχνίδι θα το χαρακτήριζα ισορροπημένο. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε περισσότερο ουσιαστική κυκλοφορία. Δηλαδή, μπορέσαμε να αλλάξαμε πλευρές, να διασπάσουμε λίγο τον αντίπαλο. Αλλά και ταυτόχρονα ο αντίπαλος στη μετάβαση μπόρεσε και δημιούργησε αρκετές καταστάσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο μπορούμε να πούμε ότι έπεσε κατά πολύ ο ρυθμός. Διαχειριστήκαμε καλά το παιχνίδι. Δεν θυμάμαι κάποια τελική του αντιπάλου στο δεύτερο ημίχρονο. Και θεωρώ ότι πήραμε την πιο σημαντική νίκη της χρονιάς μέχρι την επόμενη. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Ό,τι και να πω για αυτούς είναι λίγο. Αυτό που κάνουμε φέτος είναι πάρα πολύ δύσκολο. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι και δίκαιο. Μέσα από διοικητική ηρεμία, πολλή δουλειά, έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε μια ομάδα ανταγωνιστική. Αυτό που θέλουμε είναι τη στήριξη, την αναγνώριση του κόσμου, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα, γιατί πραγματικά οι ποδοσφαιριστές μας το αξίζουν. Πολλά συγχαρητήρια σε αυτούς και πάλι. Πλέον είναι ξεκάθαρος ο στόχος. Είναι το πρωτάθλημα. Τι πρέπει να έχει, ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο Γιούκτας για να παραμείνει εκεί που είναι. Ο μόνος στόχος που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι την επόμενη την Κυριακή να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι. Δεν σκεφτόμαστε τίποτα άλλο. Σε σχέση με τα βαθμολογικά που όντως μπορεί να επηρεάσουν, το μόνο που κρατάμε είναι το ψυχολογικό boost, να το πούμε έτσι. Αυτό που θέλουμε είναι να βελτιωνόμαστε. Μόνο με βελτίωση θα συνεχίσουμε να έχουμε νίκες και θα μπορέσουμε να κρατηθούμε ψηλά. Ξέραμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα δύσκολο αντίπαλο, μια ποιοτική ομάδα με καλούς ποδοσφαιριστές μέσα. Και έπρεπε να δώσουμε το 100% όλα τα παιδιά, και αυτοί που μπήκαν ως αλλαγή, αλλά και αυτοί που ήταν απ' έξω που μας βοηθούσαν και μας εψυχώνανε. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ευτυχήσαμε και βάλαμε γρήγορα το δεύτερο γκολ μετά την ισοφάρηση, και έτσι καταφέραμε να πάρουμε 3 βαθμούς. Κοιτάμε τη συνέχεια. Από ό,τι άκουσα και με τα άλλα αποτελέσματα, είμαστε πρώτοι. Θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε αυτό το. Να είμαστε στην πρώτη θέση και να μην ξαναπέσουμε στη δεύτερη, γιατί μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε πάρα πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και έχουμε οικογενειακό κλίμα. Γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά και θέλουμε να τη φτάσουμε ως το τέλος. Να κάνω ένα σχόλιο. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ εκνευρισμένος. Απλά σε ένδειξη σεβασμού ήρθα σήμερα εδώ απέναντι σε εσάς. Νομίζω ότι στα πρώτα 10 λεπτά δεν μπήκαμε πολύ καλά στο παιχνίδι. Μετά τα πρώτα 10 λεπτά νομίζω ότι ήμασταν οι κυρίαρχοι του παιχνιδιού. Είχαμε περισσότερο την μπάλα στην κατοχή μας. Είχαμε ευκαιρίες, είχαμε προϋποθέσεις αρκετές στο πρώτο ημίχρονο. Και νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο η πιο καλή ομάδα ήμασταν εμείς. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ένα μερασμένο παιχνίδι. Με περισσότερο πάλι εμάς να προσπαθούμε να επιτεθούμε. Γενικά ήταν ένα μερασμένο παιχνίδι στο δεύτερο μήχρονο, αλλά περισσότερο ζητούσαμε εμείς τις προϋποθέσεις και το, για να, κάνουμε, να πάμε στην αντίπαλη περιοχή, ήμασταν εμείς. Δεν θέλω να μιλήσω για τίποτα άλλο, θέλω να πω απλά συγχαρητήρια στο Γιούχτα, εύχομαι να εκπληρώσω τους στόχους τους και ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.